κεφάλαιο της επιστολής του Ιωάννου, του Ιωάννου του μαθητού του Κυρίου, και από το εδάφιο 14. Β' κεφάλαιο, 14 εδάφιο, σελίδα 1081, επιστολή του Ιωάννου η πρώτη. Έγραψα προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Έγραψα από εσάς νεανίσκη, διότι είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν ημίν και νικήσατε τον πονηρόν. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Παιδεία εσχάτη ώρα είναι, και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν, όθε γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών, διότι αν ήσαν εξ ημών ήθελον μένει με θυμών. Αλλά εξήλθον για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Και εσείς έχετε χρήσμα από το Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Τι συνοψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Ούτως είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πας αρνούμενος τον Υιόν δεν έχει ουδέ τον Πατέρα. Ως της ομολογή τον Υιόν έχει και τον Πατέρα. Εκείνο λοιπόν το οποίο ημείς ακούσατε απαρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο ακούσατε απαρχής, και ημείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτήν η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η ζωή η αιώνιος. Ταύτα σας έγραψα περί εκείνων, ήτινες σας πλανώσει. Και το χρήσμα το οποίο ημείς ελάβετε από αυτού, εν ημίν μένει και δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει της. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος. Και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Και τώρα τεκνία μένετε εν αυτό, ή να όταν φανερωθεί, έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτό εν την παρουσία αυτού. Εάν εξεύρετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πας ο πράτων την δικαιοσύνη, εξ αυτού εγεννήθη. Και να πάμε να διαβάσουμε και λίγα εδάφια στη σελίδα 1085, είναι από την επιστολή του Αποστόλου Ιούδα, το 3 εδάφιο. Αγαπητοί, σελίδα 1085, επιστολή Ιούδα, 3 εδάφιο. Αγαπητοί, επειδή καταβάλω πάσαν σπουδή να σας γράφω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις τον αγωνίζεστε δια την πίστη ή της άπαξ παρεδόθης της Αγίους. Διότι σε χώρισαν λαθρέως την εσ άνθρωποι, είτε εσείς σαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι στάφτην την καταδίκην, ασεβείς μεταστρέφονται στην χάριν του Θεού ημών σας έλγιαν και αρνούμενοι των μόνων δεσπότην Θεών και Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Ιωάννης, απευθύνεται στους πατέρες που είναι οι έμπειροι μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι μόνο αυτοί που ξέρουν, αλλά αυτοί που έχουν και πείρα, είναι αυτοί που ο Χριστός τους έχει διδάξει, όχι μόνο με το Λόγο Του, αλλά και με τη ζωή τους, μέσα από αφενός μεν το θέλημα του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως μέσα από αυτά που έπαθαν, όπως ο Χριστός έμαθε από αυτά που έπαθε. Απευθύνεται λοιπόν καταρχάς, έγραψε καταρχάς τους πατέρες, οι οποίοι έχουν γνώση, αλλά απευθύνεται και στους νεανίσκους,
οι οποίοι είναι ισχυροί εν Χριστώ Ιησού, γιατί ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σε αυτούς και είναι νικητές καθώς νίκησαν τον πονηρό. Απευθύνεται λοιπόν και στους έμπειρους ανθρώπους του Θεού που γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, τους πνευματικούς νόμους μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και από την εμπειρία τους, αλλά απευθύνεται και τους νέους που γνωρίζουν το Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού για αυτούς είναι δύναμης και είναι νικητές. Γι' αυτό λοιπόν το Λόγο τώρα, συνεχίζει ο Απόστολος Ιωάννης, προσέχετε μην πλανηθείτε. Βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Και πώς θα γίνει αυτό σε ανθρώπους που έχουν και τη γνώση και την εμπειρία της παρουσίας του Θεού, αλλά και έχουν και δύναμη, γιατί ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα τους, όπως έγινε στην Εύα, όπως έγινε στη Βαβέλ, όπως γίνεται σε κάθε άνθρωπο που πάβει να σκέφτεται, πάβει να προσεύχεται με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί του και είναι γεγονός, με τη βεβαιότητα ότι Αυτός είναι μαζί με το Θεό και είναι γεγονός, και αυτή η βεβαιότητα στηρίζεται από το παρελθόν της ευλογίας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι είναι απαραίτητο στους ανθρώπους να λησμονούμε τα πίσω και να επεκτηνόμεθα στα έμπροσθεν για να μπορέσουμε να λάβουμε το βραβείο της ανοκλήσεως. Αλλιώς, αν δεν λησμονούμε τα οπίσω, δεν θα κερδίσουμε το βραβείο της ανοκλήσεως, γιατί έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που είναι πέραν από τις δυνατότητές μας, πέραν από κάθε ανθρώπινη δυνατότητα, και μόνο με τη βοήθεια του Θεού, με την αγάπη του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και με την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου θα μπορέσουμε να αντισταθούμε. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη πονηριά του ανθρώπου? Είναι ο δελεασμός του κόσμου. Και ξέρει που απευθύνεται ο διάβολος, σε αυτούς που έχουν που είναι η ζωή τους αφύλακτη πόλη, αν και επιτετυχισμένη, αλλά χωρίς σκοπιές, χωρίς φρουρούς. Ένα στρατόπεδο αρτίως εξοπλισμένο, με στρατιώτες αρτίως εκπαιδευμένους, αφρούρητο όμως, δηλαδή ο εχθρός μπορεί να τους πιάσει στον ύπνο. Και αυτό είναι το μήνυμα, αδελφοί, ότι ο εχθρός μπορεί να μας πιάσει όλους μηδενός εξαιρουμένου στον ύπνο, εάν δεν είμαστε άγρυπνοι, προσεκτικοί και πάντοτε προσευχόμενοι, γιατί γνωρίζουμε ότι ένας απαράβατος πνευματικός νόμος υφίσταται, ότι η ψυχή πάντων ημών βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Μη μας πιάσει ο εχθρός τον ύπνο, γιατί θα φέρει μπροστά μας πράγματα που θα είναι όμορφα στην όψη, θα είναι κατά την επιθυμία της καρδιάς μας, όμορφα στη γεύση κατά τις επιθυμίες της σαρκός μας, και θα προσφέρουν δύναμη κατά την επιθυμία του πνεύματός μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε μην αγαπάτε τον κόσμο και τίποτα από αυτά που είναι στον κόσμο. Μη στρέφετε το βλέμμα σας, μη προσκολάστε με οτιδήποτε κοσμικό, και την ευθύνη αυτή ο Θεός την δίνει πάντοτε στην κεφαλή. Υπεύθυνος στην οικογένεια είναι ο άντρας, γιατί είναι κεφαλή της γυναικός. Αυτός είναι ο Αδάμ που έπρεπε να φροντίζει την Εύα.
Όταν διεπίστωσε ότι Εύα απομακρύνθηκε λίγο από αυτόν και από το θέλημα του Θεού και προσέγγισε αυτό που δεν είναι το θέλημα του Θεού, εκεί έπρεπε ο Αδάμ να βάλει τον εαυτό του ανάμεσα για να προφυλάξει την Εύα και την οικογένειά του. Η ευθύνη είναι στην κεφαλή. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Την ευθύνη της Εκκλησίας την έχει ο Χριστός. Κανένας δεν την έχει την ευθύνη της Εκκλησίας. Την ευθύνη της οικογένειας την έχει ο άντρας. Όταν βλέπεις να ανεβαίνει λίγο η φούστα στη γυναίκα σου, τι κάνεις? Όταν βλέπεις παράξενες κωμώσεις στη γυναίκα σου, παράξενα σημεία καλοπισμού στη γυναίκα σου, όταν ακούς παράξενες επιθυμίες της καρδιάς στη γυναίκα σου, όταν βλέπεις να θέλει κάτι που έχει σχέση με εγωιστικές απόψεις αυτοπροβολής και αυτοεκτίμησης, τι κάνεις, πώς το αντιμετωπίζεις, επεμβαίνεις όπως επεμβαίνει ο Χριστός στην Εκκλησία και δόξα στο Θεό πολλές φορές επώδυνα, ενώ θα μπορούσε ο άντρας να έχει γλιτώσει τις επώδυνες επεμβάσεις του Κυρίου, τις επώδυνες συγχύσεις που φέρνει ο Θεός. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε, αδερφοί αγαπητοί, τον πόλεμο. Κεφαλή του λαού αυτού στη Βαβέλ ήταν ο ίδιος ο Θεός και επενεύει προς διατήρηση ζωής, προς διατήρηση του θελήματός του. Κεφαλή στα παιδιά είναι η γυναίκα. Όταν βλέπεις τα παιδιά να αρέσκονται, να θέλουν και να κάνουν πράγματα στα οποία δεν ευαρεστείται ο Θεός, τι κάνεις? Εάν δεν κάνεις, θα κάνει ο Θεός. Και αν κάνει ο Θεός, θα είναι πόδινο. Εάν κάνεις εσύ, με κατανόηση του προβλήματος το οποίο πλησιάζει, τότε θα διορθωθεί, γιατί θα μετανοήσεις, θα επιστρέψεις και ο Θεός, αντί να επέμβει με επώδυνο τρόπο, θα επέμβει προς ευλογία. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, είναι μια μέρα κρίσιμη για το μέλλον όλων μας. Όλων μας. Πολύ κρίσιμη μέρα. Πρέπει να αυτοεξετάσουμε τον εαυτό μας μπροστά στο Λόγο του Θεού. Τι είναι αυτό που θα άρεσε στο Χριστό να είχα κάνει και δεν το έχω κάνει? Τι είναι αυτό που θα ήθελε ο Χριστός, αν ήταν στη θέση μου, να έκανε και εγώ δεν το έχω κάνει? Τι είναι αυτό που θα έκανε ο Χριστός και εγώ δεν το έχω κάνει? Και επειδή είμαστε ή πατέρες με εμπειρία χρόνων, ή νεανίσκοι με επίγνωση του Λόγου του Θεού, ξέρουμε και μπορούμε και να νικήσουμε το διάβολο και να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού. Μπορούμε. Είναι κρίσιμη μέρα. Το αύριο εξαρτάται απολύτως από την κεφαλή που είναι στην οικογένεια ο άντρας, από την κεφαλή των παιδιών που είναι η μητέρα, από την κεφαλή της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Εάν κάνουμε αυτό που θα έκανε, ανοίγουν οι καταράκτες του ουρανού. Θα έρθει η απόλυτη ευλογία του Θεού. Εάν κάνουμε αυτό που δεν θέλει, τότε θα έλθει ο Χριστός με επώδυνο τρόπο. Και θυμηθείτε τι λέει. Εάν η κρίση του Θεού αρχίζει πρώτον από την Εκκλησία του Θεού, τι θα γίνει στους άλλους? Δηλαδή αρχίζει
από την Εκκλησία του Θεού και ήδη άρχισε από την Εκκλησία του Θεού, αλλά η κρίση του Θεού δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μακροθυμεί ο Θεός μέχρι τώρα, ώστε διδάσκοντάς μας με το Λόγο του Θεού να έχουμε χρόνο να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να πράξουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρος και το τέλειον, παριστάνοντας τα σώματά μας θυσία ζώσα ενώπιον του Θεού, που είναι και πρέπει να είναι η λογική μας λατρεία, γιατί τότε θα γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και τότε ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη όχι μόνο να το εκτελέσουμε, γιατί Αυτός ενεργεί μέσα μας και το θέλει και το ενεργεί, όχι μόνο να το θέλουμε, όχι μόνο να το εκτελέσουμε, αλλά και να το θέλουμε και να το εκτελέσουμε με τέτοιο τρόπο που να ευαρεστείται ο Θεός, να μας ευλογεί, να μας πληθύνει, να μας αυξάνει, να μας μεταμορφώνει, να μας καταστήσει σύμμορφους της εικόνος του Υιού του, ο Πατέρας μας ο ουράνιος. Κρίσιμη ημέρα διδασκαλίας προς επανόρθωση, σωτηρίας προς ζωή αιώνια. Σήμερα, σήμερα αν ακούς τη φωνή του Θεού, μη σκληραίνεις την καρδιά σου. Κάποτε κάποιοι ένα άλλο σήμερα την άκουσαν και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο γιατί δεν υπάκουσαν. Σήμερα αν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, να ταπεινώσουμε τη σάρκα μας, την καρδιά μας, το πνεύμα μας και να πούμε «Ήμαρτον Κύριε, ελέησέ μας Χριστέ μου και σε αυτά που έχω καταλάβει και σε αυτά που δεν έχω καταλάβει, γιατί σε πολλά φταίω μενάπαντες και δεν είμαι βέβαιος ότι έχω καταλάβει όλα όσα φταίω και εσύ τα ξέρεις, γι' αυτό σε παρακαλώ δίδαξέ με να πράττω το θέλημά σου, δίδαξέ με να περπατάω την οδόν που εσύ έχεις ετοιμάσει, δίδαξέ με να αναγνωρίσω τα νομήματά μου, γιατί θέλω τη δόξα σου, θέλω την παρουσία σου, θέλω την αιώνια ζωή». Αμήν αδερφοί. Αμήν. Δεν έχουμε τι άλλο να θέλουμε, τι άλλο να θέλουμε αυτές τις μέρες από τη ζωή μας, τι άλλο να θέλουμε, τι να θέλουμε, τι να μας αρέσει, τι να κάνουμε, τι φιλοδοξίες έχουμε. Να το πω απολύτως γραφικά όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Τις ψεύτικες αξίες, τις μάταιες και τις άχρηστες που η επιθυμεί ο κόσμος μέσα από τις επιθυμίες των οφθαλμών, δεν τις θέλουμε, τις καταδικάζουμε. Είναι ψεύτικες, μάταιες επιθυμίες, άχρηστες επιθυμίες, ό,τι και να είναι. Τις οποιοσδήποτε αμαρτωλές επιθυμίες, ορέξεις σαρκικές, τις καταδικάζουμε στο όνομα του Χριστού. Δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε, αλλά αφού τις καταδικάζουμε, ο Χριστός θα μας ελευθερώσει. Και τις οποιασδήποτε εγωιστικές απόψεις για αυτοπροβολή, αυτοδικαίωση, αυτοέπαινο, τις καταδικάζουμε. Καταδικάζουμε γιατί ξέρουμε ότι είμαστε αχροί, τυποτένοι, άθλοι. Δεν έχουμε καμία αξία σαν άνθρωποι. Το μόνο που αξίζει στη ζωή μας είναι ο Χριστός που κατά χάριν μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, κατά χάριν είναι η κεφαλή μας και κατά χάριν είναι αυτός που διατηρεί τη σωτηρία μας. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Τίποτα δεν έχει αξία. Τίποτα δεν περιμένουμε. Τίποτα δεν θέλουμε. Τίποτα άλλο εκτός από το Χριστό και την αιώνια ζωή. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του κόσμου παρέρχεται. Και το μεγάλο μυστικό είναι ότι μόνο όποιος πράττει το θέλημα του Θεού θα μένει στον αιώνα. Μόνο όποιος πράττει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού, το να πράττουμε το θέλημα του Θεού ξεκινάει πάντοτε
από την εξομολόγηση, την μετάνοια, την επιστροφή προς τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. Από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι ελεύθερος. Από την εξομολόγηση, την μετάνοια και την επιστροφή στον Κύριο. Από εκεί ξεκινάει το θέλημα του Θεού. Μόνο όποιος πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Γιατί μπορεί να περπατάμε και εν φαντασία. Αυτό είναι ότι το χειρότερο. Να νομίζω ότι είμαι στο θέλημα του Θεού, να νομίζω ότι κάνω το θέλημα του Θεού. Να θεωρώ ότι όλα τα έχω κάνει τέλεια. Και ότι δεν φταίω εγώ, η γυναίκα μου φταίει. Δεν φταίω εγώ, ο αδερφός μου, εκείνος ο παράξενος φταίει. Ο ποιμένας φταίει, ο πρεσβύτερος φταίει. Το έχουμε πει και άλλες φορές, αδερφοί, και μια φορά ακόμη θα το πούμε. Ας βάλουμε στην καρδιά μας βαθιά το εγώ φταίω. Αυτό θα μας διατηρήσει. Θα μας διατηρήσει πού? Στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, στην επιστροφή. Εγώ φταίω. Αλλά όχι με λόγια, αλλά με έργο και με αλήθεια. Μόνο εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Εάν αυτό δεν το βάλουμε βαθιά στην καρδιά μας, τότε θα περπατάμε με φαντασία. Και το περπάτημα με φαντασία οδηγεί σε αδιέξοδα, οδηγεί σε ταλαιπωρίες, οδηγεί μακριά από το θέλημα του Θεού. Ας πούμε λοιπόν σήμερα, που είναι τόσο κρίσιμη μέρα, όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, μην αφήνεις την καρδιά σου να σε κοροϊδέψει και να πεις δε φταίω εγώ. Εσύ φταίς, εγώ φταίω. Εσχάτη ώρα είναι, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Και ακούσατε ότι ο Κύριος έρχεται, αλλά λέει ο Απόστολος Ιωάννης ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι πλησιάζει η οργή του Θεού να αποκαλυφθεί στους ιούς των ανθρώπων. Να μην είμαστε μέσα. Ο Θεός να μας φυλάξει. Να μην είμαστε μέσα. Τώρα πολλοί αντιχριστοί υπάρχουν. Και μάλιστα λέει κάτι τρομακτικό. Του ποιος είναι ο Αντίχριστος ανάμεσα στους πολλούς που υπάρχουν σήμερα. Εξ ημών εξήλθον. Αλλά δεν ήσαν εξ ημών. Διότι αν ήσαν εξ ημών ήθελον μένει με θυμών. Αλλά εξήλθον δια να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Φοβερό και αρκούντος τρομακτικό. Εξ ημών εξήλθον. Αλλά εξήλθον. Εάν ήσαν εξ ημών δεν θα εξήρχοντο. Αλλά εξήλθον για να φανερωθώσει ότι πάντες δεν ήσαν εξ ημών. Είναι κρίσιμη η σημερινή ημέρα. Ποιος είναι ο λόγος που μπορεί κάποιος να θεωρείται από τον Θεό αντίχριστος? Και ποιο είναι το κριτήριο για να καταλάβουμε και να καταλάβω εγώ και κάθε ένας ξεχωριστά από μας? Το κριτήριο είναι το χρίσμα. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το οποίο λέγει η Γραφή, το ελάβατε από αυτού, από του Χριστού, ώστε εξεύρετε την αλήθεια και γνωρίζετε ότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Με το χρίσμα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίζετε και να διακρίνετε το ψεύδος από την αλήθεια. Με το χρίσμα έχετε τη δυνατότητα να σας διδάσκει ο Χριστός, καθώς είναι αυτός ο διδάσκαλός μας. Τότε υπήρχαν οι γνωστικοί,
οι οποίοι μέσα στην Εκκλησία έφεραν σχίσματα. Παρόλο που ήταν σε αγιασμό, σε καθαρότητα, αλλά θεωρούσαν ότι ξέρουν παραπάνω πράγματα από ό,τι οι άλλοι. Ότι έφεραν μια καινούργια πρόσθετη αλήθεια, γι' αυτό και ο Απόστολος Ιούδας για τον ίδιο λόγο λέει ότι η πίστη άπαξ παρεδόθη στους Αγίους, δεν χρειάζεται να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις. Είναι δεδομένη. Είναι αυτή που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και δεν θέλει, δεν χρειάζεται προσθήκες. Μάλιστα οι γνωστικιστές πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν άνθρωπος και έγινε Χριστός όταν και χρησμένος όταν τον επισκέφθηκε στον Ιορδάνη ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου με το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς και έπαυσε και έφυγε λίγο πριν το θάνατό του. Ο Χριστός δεν γεννιέται, έλεγαν, και δεν πεθαίνει. Αλλάζανε τη λογική του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αλλάζανε τη λογική του Ευαγγελίου με τη δική τους γνώμη. Γι' αυτό και έχει σημασία η πλάνη. Η πλάνη δεν είναι μόνο ψευδοδιδασκαλία. Η πλάνη είναι από το να σου πω τι να κάνεις και να γκρεμίσεις, δηλαδή να έρθεις να μου πεις να πάω σε αυτή τη δουλειά και εγώ να σου πω πήγαινε και να σε απολύσουν σε 10 μέρες. Σε πλάνησα. Ή να παντρευτώ αυτή την κοπέλα και να σου πω αυτή, να πω και αυτή την άλλη να παντρευτείς και να χωρίσεις σε 10 μέρες. Σε πλάνησα. Η πλάνη είναι πολυπίκυλος που μπορεί να έρθει από το δεν πειράζει αφαιρώντας ή να έλθει από το προσθέτοντας και αυτό να κάνεις. Η πρώτη πλάνη ήρθε στην Εύα, η οποία όταν ρωτήθηκε από το διάβολο αν ο Θεός του είπε ότι απαγορεύεται να φάνε από τον καρπό παντός δέντρου, η Εύα είπε όχι, μας είπε μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε. Ο πρώτος νομικισμός, η πρώτη πρόσθεση στο Λόγο του Θεού. Είπε μη φάγετε και μη εγγύσετε, γιατί εξάπαντος θα αποθάνετε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προσθέτει στο Λόγο του Θεού ή αφαιρεί από το Λόγο του Θεού επειδή δεν φοβάται το Θεό, τότε είναι επιζήμιος στον εαυτό του, στους δίπλα του, αλλά και στους άλλους. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, ταύτα σας έγραψα περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Όμως το χρίσμα το οποίο εσείς λάβατε από τον Χριστό, εάν μένει μέσα σας, δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει τις και να κινδυνεύετε να σας πλανήσει, αλλά καθώς ο Χριστός σας διδάσκει με αυτό το χρίσμα περί πάντων, και αυτό είναι αλήθεια και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας δίδαξε σε αυτόν το Χριστό να μένετε. Και ερχόμαστε τώρα αδερφοί στο κρίσιμο σημείο. Είπαμε ότι είναι κρίσιμη μέρα. Πώς εξασφαλίζουμε την καλή μας συνέχεια? Με το να μένουμε στο Χριστό και ο Χριστός να μένει μέσα μας και εμείς μέσα στο Χριστό. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Πώς μένει ο Χριστός μέσα μας? Πώς εμείς μένουμε στο Χριστό? Ένα ζήτημα είναι το οποίο τονίζει ο Θεός. Λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μέσα μου μένει και εγώ μέσα σε αυτόν. Τι σημαίνει τρώγω τη σάρκα του Χριστού και πίνω το αίμα? Δεν είναι μία απλή έκφραση, ούτε είναι χρυσό δοντάκι. Είναι μία
λατρεία, μία συγκεκριμένη λογική λατρεία. Για να λάβω μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, πρέπει να έχω μετανοήσει, να έχω εξομολογηθεί και να έχω παραιτηθεί από την αμαρτία μου. Πρέπει να έχω διορθώσει το λάθος μου. Εάν μένω σε μόνιμη αμαρτία, λέει ο Λόγος του Θεού, κινδυνεύω να αρρωστήσω και να πεθάνω. Το επαναλαμβάνω. Αν μένω σε μόνιμη αμαρτία και τρώγω το σώμα του Χριστού και πίνω το αίμα του Χριστού, κινδυνεύω πρώτον να αρρωστήσω, επώδη είναι η ενέργεια, και δεύτερον να πεθάνω, για να μην έρθει το χειρότερο που είναι η απώλεια. Γι' αυτό είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μένω στο Χριστό, αλλά και ο Χριστός να μένει μέσα μου. Τι σημαίνει λοιπόν κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού? Πρώτον, μετανοώ, εξομολογούμε, επιστρέφω, διορθώνω την αμαρτία μου. Δεν μένω στην αμαρτία μου, αλλιώς δεν συμμετέχω στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι πιο ασφαλές, αλλά δεν οδηγείσαι στον ουρανό. Γιατί ταυτόχρονα λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον. Από μια μεριά λοιπόν πρέπει να τρώμε και να πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού για να έχουμε ζωή αιώνιον, αλλά αξίως προς ευλογία. Και από την άλλη μεριά, εάν υπάρχει μόνιμη αμαρτία που δεν την έχουμε διορθώσει, να μην τρώμε και να πίνουμε, γιατί θα αρρωστήσουμε και κινδυνεύουμε να πεθάνουμε. Μήπως με αυτόν τον τρόπο γλιτώσουμε την απώλεια? Ο Θεός δεν εμπέζεται. Εδώ μέσα δεν παίζουμε την Εκκλησία. Εδώ είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και δεν μπορούμε να λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το ναι ναι και το ου ου. Εάν δεν θέλεις να είσαι σε πλάνη, μην αφήνεις να σε πλανώσει. Το χρίσμα που σου δώσε ο Χριστός θα σε οδηγήσει να σε διδάσκει ο Χριστός και να σε οδηγείς πάσαν την αλήθεια. Και ο μόνος τρόπος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, εάν κατοικεί ο Χριστός μέσα μας, τότε το σώμα μας είναι νεκρό για την αμαρτία και τότε το πνεύμα είναι ζωή μέσα μας για τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι ανάγκη λοιπόν να κατοικούμε στο Χριστό. Είναι κρίσιμη μέρα για το αύριο. Είναι ανάγκη να κατοικώ στο Χριστό. Είναι ανάγκη ο Χριστός να κατοικεί μέσα μου. Ο μόνος τρόπος για να είμαι βέβαιος ότι κατοικώ μέσα στο Χριστό και ο Χριστός κατοικεί μέσα μου είναι να συμμετέχω προς ευλογία στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δηλαδή προσέχω τον εαυτό μου, εξομολογούμε, παρετούμε από τις μόνιμες αμαρτίες, τις καταδικάζω τις μόνιμες αμαρτίες, ζητάω συγχώρεση και άφεση αμαρτιών και απλώνω το χέρι μου και τρώγω και πίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και έχω ζωή αιώνιον και θα με αναστήσει ο Κύριος την τελευταία μέρα. Εάν δεν έχω απαλλαχθεί από τη μόνιμη αμαρτία, μην απλώσω το χέρι μου, γιατί αν απλώσω το χέρι μου θα αρρωστήσω, και αν θα αρρωστήσω κινδυνεύω και να πεθάνω. Και γιατί το κάνει ο Θεός? Για να γλιτώσω την απώλεια. Αλλά δεν θα σκεφτώ αυτό, θα σκεφτώ σήμερα δεν θα συμμετάσχω μέχρι να πάρω την απόφαση, όχι με επιθυμία σαρκός, με επιθυμία οφθαλμών και αλαζονία βίου, αλλά με το θέλην και το ενεργήν που ενεργεί ο Θεός μέσα μου, ώστε μετανοώντας, εξομολογούμενος και επιστρέφων στο Θεό, να συμμετάσχω στην κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού προς ευλογία, ώστε να έχω ζωή αιώνια. Κρίσιμη μέρα. Σήμερα,
αν ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, ας μην αφήσουμε να σκληρύνει η καρδιά μας, όπως τότε που άκουσαν και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Εμείς θέλουμε η καρδιά μας να είναι απαλή και τρυφερή, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να μετανοούμε, γιατί μας ενδιαφέρει η ζωή αιώνιος. Ο Θεός να μας φυλάει. Σήμερα, αδερφοί, μην αφήσουμε να περάσει το σήμερα χωρίς να επιστρέψουμε στο Θεό, λέγοντάς Του, εγώ φταίω, Κύριε. Αμήν. Τώρα όποιος...